5 κρυπτονομίσματα με χαμηλή κεφαλαιοποίηση που έχουν προοπτικές για μέχρι και 20 φορές απόδοση στο επόμενο bull run κύκλο ή ακόμα και παραπάνω. Ανάμεσα σε τόσες χιλιάδες κρυπτονομίσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στην αγορά, έχω επιλέξει 5 από αυτά που θεωρώ ότι ξεχωρίζουν και σύμφωνα με το τι έχουν χτίσει μέχρι στιγμής έχουν αρκετά καλά θετικά στοιχεία, σύμφωνα και με ιστορικά γεγονότα που έχουμε δει μέχρι τώρα, είτε όσον αφορά το trend τέτοιων κρυπτονομισμάτων, είτε με το τι έχουν χτίσει, και τα περισσότερα από αυτά έχουν ήδη αποδείξει την απόδοσή τους στο τελευταίο bull run κύκλο. Η κεφαλαιοποίησή τους έπεσε σε αυτό το bear market, κατάφεραν να επιβιώσουν και συνέχισαν να χτίζουν και οι προοπτικές που έχουν από εδώ και πέρα φαίνονται αρκετά θετικές. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνω μια συνοπτική ενημέρωση για το καθένα από αυτά. Έχω αναφερθεί και σε προηγούμενα βίντεο παλιά για κάποια από αυτά τα κρυπτονομίσματα, οπότε θα κάνω μια συνοπτική ενημέρωση και αν κάποιο από αυτό θέλετε περισσότερη ανάλυση, γράψτε μου κάτω στα σχόλια έτσι ώστε να κάνω κάποιο dedicated βίντεο για κάποιο από αυτά τα κρυπτονομίσματα. Πριν ξεκινήσουμε, όπως πάντα, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ακόμα, μείνε συντονισμένο στο cryptonea.gr και στο Andreo Academy, γίνε μέρος άμα θες να έχεις μια ολοκληρωμένη κατανόηση πάνω στα κρυπτονομίσματα και διάφορες ευκαιρίες που μπορείς να βρεις εκεί, επιχειρηματικές, personal development κτλ. Επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής πριν ξεκινήσω και μιλήσω για αυτά τα κρυπτονομίσματα. Τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο όσον αφορά την απόδοση. Μιλάμε μόνο για προοπτικές. Αυτή η αγορά είναι αρκετά ανταγωνιστική. Το ότι τα πήγαν καλά στο τελευταίο bull run κύκλο, δεν υπάρχει κάποια εξασφάλιση ότι θα τα πάνε καλά και στο επόμενο. Και φυσικά τα κρυπτονομίσματα που έχουν χαμηλή κεφαλαιοποίηση έχουν και προοπτικές να μην τα πάνε και τόσο καλά ή ακόμα και να πέσουν πιο κάτω από εκεί που τα αγοράζεις. Όμως ταυτόχρονα και συνήθως τα καλά projects, δηλαδή τα projects που έχουν χτίσει κάτι καλό και που είναι και μέσα στο innovation όπως είναι και gaming, γιατί κάποια από αυτά τα project είναι και gaming, έχουν και καλές προοπτικές σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Και έτσι θέλω να λάβεις υπόψη σου ότι ταυτόχρονα μαζί με την ευκαιρία υπάρχει και ένα ρίσκο να χάσεις τα χρήματά σου. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνεις και εσύ μόνος σου μια έρευνα και να συγκρίνεις διάφορες πληροφορίες και με διάφορα άλλα projects στην αγορά προτού αποφασίσεις να κάνεις κάποια κίνηση σε αυτά τα κρυπτονομίσματα. Ο στόχος μου είναι να δώσω κάποιες πληροφορίες περισσότερο σύμφωνα με την εμπειρία μου και τη μελέτη μου που έχω κάνει πάνω σε αυτά και όχι απλώς να σας πω αγοράστε αυτό ή πουλήστε εκείνο. Αυτό θέλω να αποφασίσετε μόνοι σας και υπεύθυνα. Και τώρα ήθελα να ξεκινήσουμε. Νούμερο 1, το GameSwift. Το GameSwift είναι ένα καινούριο project το οποίο έχει ενταχθεί φέτος στην αγορά από αρχές Αυγούστου. Η κεφαλαιοποίησή του την ώρα που κάνω αυτό το βίντεο είναι στα 25 εκατομμύρια, που σημαίνει για τα δεδομένα των κρυπτονομισμάτων αρκετά χαμηλά σε σχέση με το που μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να δώσει σε βάθος χρόνου. Το GameFi, τα κρυπτονομίσματα που έχουν να κάνουν με games από πίσω, με παιχνίδια, είναι αρκετά ανταγωνιστικά γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά και τα καλύτερα φυσικά θα επιβιώσουν σε βάθος χρόνου. Και τα καλύτερα όχι απαραίτητα στα γραφικά και στα διάφορα, αλλά σε όλο το πακέτο που προσφέρουν όσον αφορά το marketing, το στήσιμο, τις συνεργασίες και στο ποιοι βρίσκονται από πίσω κτλ. Το συγκεκριμένο project είναι ήδη κοντά στο 400% πάνω από όταν ξεκίνησε και εν συντομία είναι ένα gaming το οποίο μπορεί κάποιος είτε να παίξει πάνω σε αυτό. Έχουν κάνει on board άλλα μεγάλα παιχνίδια όπως το Rise of Kingdoms που είναι με δεκάδες εκατομμύρια παίκτες όπου μπορεί να παίξουν μέσα από το GameSwift. Έχουν κάνει διάφορες άλλες συνεργασίες. Άλλα games μπορούν να χτίσουν πάνω στη δική τους πλατφόρμα, πάνω στο δικό τους blockchain που έχουν στήσει και στο studio και όλο αυτό που έχουν δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Και έχουν πάρα πολύ δυνατούς συνεργάτες και επενδυτές από πίσω όπως Polygon, Polygon Studios, Sky Vision Capital, Alchemy, KuCoin Labs, Blockchain Games κτλ. Προς έκπληξή μου και για πρώτη φορά είδα και τον CoinView να αναφέρεται σε low cap κρυπτονόμισμα και ήταν στο συγκεκριμένο το GameSwift, γιατί συνήθως δεν αναφέρεται σε low cap κρυπτονομίσματα αυτός και μόνο συνήθως σε κρυπτονομίσματα που είναι τουλάχιστον κανένα μισό δισεκατομμύριο ή δισεκατομμυρίων σε κεφαλαιοποίηση και πάνω. Παραπάνω πληροφορίες στο δικό του στο website, white paper και social media σχετικά με το GameSwift. Και διαθέσιμο για αγορά και πώληση στο Bybit. Link για Bybit αν δεν έχεις ακόμα λογαριασμό κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Νούμερο 2, το Alien Worlds. Το Alien Worlds ξεκίνησε στο bear market και έχουν εκτίσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής. Έχει μια μεγάλη πτώση από όταν ξεκίνησε. Φυσικά ένας από τους λόγους είναι το ότι ξεκίνησε στο bear market. Και αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Όταν υπάρχουν venture capitals και private investors σε διάφορα τέτοια projects, αυτό που κάνουν είναι ότι κάνουν dump τη τιμή του κρυπτονομίσματος σε bear market και μετά το κάνουν pump ξανά στο επόμενο bull run. Χωρίς αυτό να είναι κάποια εγγύηση για την απόδοσή του φυσικά στο μέλλον, έτσι. Αλλά αυτό σημαίνει πρακτικά όταν τα venture capitals επενδύουν σε διάφορα crypto projects στο ξεκίνημά τους. Τώρα, το Alien Worlds είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο game project το οποίο έχουν χτίσει αρκετά στο να μπορεί να παίξει κάποιος διάφορα games που έχουν μέσα στην πλατφόρμα. Έχουν ψηφιακά lands, έχουν NFTs, έχουν το δικό του token, έχουν δυνατές συνεργασίες και επενδυτές σε αυτό είναι μεγάλοι παίκτες όπως Animoca Brands, Binance, OMA3, Zilliqa, Coinbase Wallet και Coinbase έχει επενδύσει σε αυτό, Object Computing Sandbox και πάει λέγοντας.
Αρκετοί από εσάς γνωρίζετε ήδη στα αλήθεια το Alien Worlds ως ένα κορυφαίο project, γιατί έχω δει αρκετές φορές μηνύματα και comments στο να κάνω κάποια αναφορά σε αυτό, οπότε ήρθε η ώρα να κάνω μια αναφορά σήμερα. Και σύμφωνα με όλα αυτά που έχω δει, πιστεύω ότι έχει καλές προοπτικές ή τουλάχιστον αξίζει την προσοχή να το μελετήσει κάποιος. Νούμερο 3, το Odious. Το Odious δεν έχει και τόσο χαμηλή κεφαλαιοποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα, αλλά σε σχέση με το που ήταν και με το που μπορεί να φτάσει, θεωρώ ότι και πάλι είναι χαμηλά κεφαλαιοποίηση αυτό το project. Τη στιγμή που κάνω το βίντεο είναι στα 220 εκατομμύρια. Και η τιμή του στα 19 cents του δολαρίου. Στο τελευταίο bull run είχε φτάσει μέχρι και στα 4 δολάρια. Το Odious είναι κορυφαίο project και αρκετοί από εσάς το έχετε στην κατοχή σας, γιατί το θυμάμαι και πάλι από τα μηνύματα και τα comments που είχα δει. Έχω αναφερθεί και σε διάφορα άλλα βίντεο, έχω και βίντεο για το Odious στο κανάλι αυτό. Και η τιμή του έχει τα pumps and dumps φυσικά, και ο λόγος είναι οι επενδυτές που βρίσκονται πίσω από αυτό. Και το Odious είναι εν ολίγης, όποιον δεν ξέρει, σαν ένα Spotify, αλλά decentralized, και μπορεί κάποιος να ακούσει μουσική από καλλιτέχνες που υπάρχουν μέσα. Και θυμάμαι ότι μέχρι και πριν από ένα χρόνο το είχε 5 εκατομμύρια χρήστες που χρησιμοποιούν δηλαδή την πλατφόρμα για να ακούσουν μουσική και παλεύοντας. Φυσικά συνέχισαν να χτίζουν στο bear market και μέχρι στιγμής τα πάνε αρκετά καλά. Πλέον έχουν ενεργοποιήσει και τη δυνατότητα να πληρώνουν απευθείας τους καλλιτέχνες για τη μουσική που ανεβάζουν μέσα στην πλατφόρμα και έχουν και διάφορες άλλες επιλογές μέσα, συνεργασίες κτλ. Έχει συνεργαστεί και με το TikTok το Odious, για όσους το θυμόστε, για μουσική. Και είναι ένα από τα κορυφαία projects τα οποία, αν στο τελευταίο bull run πήγε στα 4 δολάρια, θα μπορούσε και πάλι να κάνει 10 με 20 σύμφωνα με τις προοπτικές του. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή καν κάποιο δεύτερο Odious στην αγορά. Δηλαδή κάποιο crypto project που να έχει κάτι παρόμοιο αυτή τη στιγμή με το Odious. Αν υπάρχει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια να το δω κιόλας. Νούμερο 4, το Big Time. Το Big Time είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο gamify project, το οποίο σαν κρυπτονόμισμα μπήκε πρόσφατα στην αγορά και έχει δώσει μια απόδοση των 400% πάνω, αλλά και πάλι είναι χαμηλά σε σχέση με τις προοπτικές του και με αυτό που έχουν δημιουργήσει μέχρι στιγμής, γιατί η κεφαλαιοποίησή του είναι στα 47 εκατομμύρια τη στιγμή που κάνω αυτό το βίντεο. Και επίσης σαν project είναι τεράστιο. Χτίζουν από τις αρχές του 2022, ξεκίνησε σαν πρώτα σαν Gamify project και μπήκαν στην αγορά με digital lands και NFTs και τα λοιπά. Έχω και μερικά βίντεο που κάνει παλιά σχετικά με το Metaverse και το game του project αυτού και όχι το κρυπτονόμισμα, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο και επειδή είναι με έδρα στην Αμερική δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιο ICO και τέτοια, γιατί απαγορεύονται στην Αμερική τα ICOs, και έτσι λοιπόν μπήκαν απλώς στην αγορά και τα tokens κερδίζονται από το game το ίδιο, από αυτούς που παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Η κοινότητα αυτού του project πρέπει να είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή. Έχουν κάνει κάποιες πολύ έξυπνες κινήσεις όσον αφορά την πρόθεση και την γνωστοποίηση αυτού του project στον κόσμο. Έχουν φτιάξει μια κοινότητα με gamers, με αυτούς που παίζουν παιχνίδια και κάνουν βίντεο περιεχόμενο δηλαδή στα social media, και τους έχουν βάλει λοιπόν σαν συνεργασία να παίξουν τα παιχνίδια, να λένε τη δική τους άποψη κτλ. Και η ποιότητα αυτού του game είναι πολύ ψηλή, κάτι σαν Blizzard κτλ. Για τους περισσότερους από εσάς που παίζετε παιχνίδια θα το καταλάβετε αυτό. Δείτε απλώς λίγο το website τους και το Twitter και θα καταλάβετε αρκετά πράγματα παραπάνω όσον αφορά την ποιότητα αυτού του game και όλο το project. Και το Big Time σαν κρυπτονόμισμα είναι διαθέσιμο σε διάφορα ανταλλακτήρια, Coinbase Exchange, OKX, Gate, BitGet, MEXC κτλ. Θα πρότεινα OKX. Αν δεν έχεις λογαριασμό ακόμα, link στην περιγραφή του βίντεο, θα λάβεις και ένα bonus καλωσορίσματος από την OKX από Mystery Box. Και αν σας αρέσει το περιεχόμενο μέχρι στιγμής, δώστε ένα like, γιατί βοηθάει πάντα στο αλγόριθμο στο YouTube και στο να εμφανιστεί σε περισσότερο κοινό, μια κοινοποίηση στα social media. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο, πέμπτο κρυπτονόμισμα για σήμερα. NFT Books. Αυτό το κρυπτονόμισμα πήγε αρκετά καλά στο τελευταίο bull run κύκλο, έδωσε αρκετή απόδοση και εγώ προσωπικά πρέπει να είχα, αν θυμάμαι καλά, 25 φορές απόδοση από αυτό. Από την άλλη, δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση ότι θα δώσει το ίδιο και στο επόμενο. Και θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τελείως στο 0. Από την άλλη, έχω δει ότι έχουν κάνει κάποια λίγα άτομα που υπάρχουν πίσω από αυτό το project, έχουν κάνει κάποιες καλές προσπάθειες, έχουν χτίσει ένα marketplace όπου κάποιος μπορεί να αγοράσει και να πουλάει βιβλία σαν NFTs και να πληρώνει ή να πληρώνεται με NFT token. Τα κέρδη τώρα είναι αρκετά χαμηλά, είναι φάση μερικά cents, 10-20 cents για την αγορά ή την οικίαση. Το όλο concept είναι πάρα πολύ έξυπνο για αυτό το project, αλλά αυτό που μου δημιουργεί εμένα προσωπικά μια ανησυχία και αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον αυτού του project είναι το team, κατά πόσο θα μπορεί να τρέξει αυτό το project και να το βγάλει στην αγορά και να κάνει ένα δυνατό marketing έτσι ώστε να το γνωστοποιήσει και να το επιλέξει ο κόσμος. Γιατί σαν concept είναι μοναδικό, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή δεύτερο project που να έχει το ίδιο concept με το NFT Books. Η κεφαλαιοποίησή του είναι αρκετά χαμηλά αυτή τη στιγμή, 3,29 εκατομμύρια, και αυτό είναι κάπως σαν να σχηματίσει κάποιο περισσότερο, ίσως και να κάνω λάθος σε αυτή την περίπτωση.
περίπτωση. Επειδή λοιπόν ψάχνεστε για αυτά και θυμάμαι ότι και στο προηγούμενο αρκετή το είχατε επιλέξει και το NFT Books, είχα κάνει και βίντεο πριν από 1,5 χρόνο για το NFT Books, επειδή είχε δώσει αρκετά καλά τότε. Ίσως λοιπόν και αυτό να έχει προοπτικές, αλλά ξαναλέω και πάλι είναι πραγματικά ρίσκη και θα μπορούσε κάποιος να χάσει όλα του τα χρήματα, ειδικά σε αυτό το project. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Link σε όλα αυτά στην περιγραφή του βίντεο για να τα μελετήσετε και μόνοι σας παραπάνω. Αν έχεις οποιαδήποτε απορία, γράψε κάτω στα σχόλια. Αν έχεις να προσθέσεις κάποιο άλλο project που πιστεύεις ότι αξίζει την προσοχή μου και όχι απλά κάποιο meme τρίτης κατηγορίας, Tesla, Inu και κάτι άλλο περίεργα, γράψε λοιπόν κάτω στα σχόλια. Like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ακόμα. Μείνε συντονισμένο στο cryptonea.gr για καθημερινή ενημέρωση για τα πιο σημαντικά νέα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Μπορείς να γίνεις μέλος και στο Andreo Academy για να δεις όλες τις ευκαιρίες που έχουμε εκεί, επιχειρηματικές, επενδυτικές, personal development κτλ. Να μπεις και στο Discord μας και στα επόμενα lives που θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο για μέλη. Αυτά λοιπόν, καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες και τα λέμε στα επόμενα βίντεο.